Θα ήθελα να καλέσω στο δίπλα σας συμπαθμιότητα με τον Μολύτη και τους Καπηρίτης και τον Καπηρίτη του κύριο Γιώργη για την τελική ομιλία της σημερινής μας κυρίας. Εγώ όταν πάω σε εκδηλώσεις και ακούω ομιλία τρομάζω. Λοιπόν, γι' αυτό εξ αρχής σας λέω να μην τρομάξετε, δεν θα μιλήσω πολύ. Εκ φύσεως είμαι σύντομος. Πολύ δε περισσότερο σε τέτοιες εκδηλώσεις που μιλούν τα έργα και δεν περιμένουμε από τα λόγια να μάθουμε για τον Βενιαμίν. Είπε νωρίτερα η κυρία παρουσιάστρια ότι θα σας πληροφορήσουμε για το έργο του Βενιαμίν. Νομίζω ο Βενιαμίν δεν έχει ανάγκη πληροφοριών. Τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ, αλλά και γενικότερα η τοπική κοινωνία, γνωρίζει πολύ καλά το έργο του Βενιαμίν και η παρουσία όλων εδώ σήμερα δείχνει τη βαθιά εκτίμηση που έχουμε σε αυτό το έργο. Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα διότι συμπληρώνω ακριβώς 4 χρόνια σήμερα από την εκλογή μας Μητροπολίτης Κύπρου. Εγώ το ξέχασα. Το μεσημέρι, λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό μου τηλέφωνο. Κάποιος παλιός φοιτητής μας, φοιτητής μου στην Ανωτάτη Κυσσαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, μου έγραψε συγχαρητήρια για την επέτειό σας και αναρωτήθηκα με τι επέτειο έχω σήμερα και μετά διαπίστωσα ότι ήταν η επέτειο της εκλογής μου. Πολύ πριν λοιπόν, Χάρη, πολύ πριν εκλεγώ και έρθω εδώ ως Μητροπολίτης Κατερίνης, ήξερα τον Βενιαμίν, διότι η φήμη του είχε φτάσει και στη Βέρεια όπου διακονούσα. Γνώριζα, είχα ακούσει το όνομα Βενιαμίν, μου ήταν γνωστό. Δεν ήξερα τι είναι ακριβώς. Στο περίπου ήξερα ότι είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση, ένας φορέας φιλανθρωπικός κλπ. Βέβαια έμαθα όταν ήλθα. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι στις ημέρες μας είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια ακούγονται πολλοί λέξεις που είχαν παλαιότερα ξεχαστεί ή λεγόντουσαν λιγότερο. Φιλανθρωπία, αλληλεγγύη, εθελοντισμός. Δόξα τω Θεώ τώρα ακούγονται πολύ περισσότερο από ό,τι πριν. Αυτό δεν ξέρω αν οφείλεται στην κρίση ή σε κάποια πνευματική οριμότητα των ανθρώπων ή της κοινωνίας μας. Πάντως είναι κάτι καλό. Βέβαια, στην Εκκλησία, ανέκαθεν οι όροι αυτοί ήταν στην καρδιά του έργου και της δασκαλίας της Εκκλησίας. Διότι από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, από τα λόγια του Χριστού όπως σώζονται στα Ευαγγέλια, από τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, από τις πράξεις των Αποστόλων, από όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, έχει καλλιεργηθεί εδώ και αιώνες η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός στη συνείδηση των μελών της Εκκλησίας. Και αυτή η φιλανθρωπία, η οποία μπορεί να καλλιεργείται και από τη φιλοσοφία, από το να είναι κρατική φιλανθρωπία, για παράδειγμα, μέρημνα δηλαδή του κράτους για τη στήριξη των ανυμπόρων ανθρώπων, έχει εντελώς διαφορετικό όμως περιεχόμενο στην Εκκλησία. Διότι η κοινωνική φιλανθρωπία πηγάζει από τον αλτρουισμό, από τον ανθρωπισμό, ενώ η χριστιανική φιλανθρωπία πηγάζει από την πίστη στο Θεό. Έχει διαφορετική αφετηρία. Προάγουν την ίδια κατεύθυνση, αλλά πάντως έχει διαφορετική αφετηρία. Επειδή ακριβώς ο Θεός φέρθηκε και φέρεται φιλάνθρωπα στους ανθρώπους παρά τις αμαρτίες μας, έτσι κι εμείς, μιμούμενοι τον Δημιουργό μας, εκφράζουμε αυτή τη φιλανθρωπία με τον τρόπο που μπορούμε στους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ.